Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε μια έτσι περίεργη είδηση από την Μαριάντα Πιερίδη, η οποία τι έκανε, κατήγγειλε ότι στο παρελθόν επιχειρηματίας νυχτερινού κέντρου, τι της έκανε. Πήγε στο καμαρίνι για να τζώσει το μεροκάματο και της είπε να το πάρει από την τσέπη του. Δηλαδή στην ουσία της είπε να βάλει το χέρι στην τσέπη του για να πάρει το μεροκάματο. Και ήταν όπως λέει η τελευταία φορά που ασχολήθηκε με το τραγούδι από εκεί, σταμάτησε τις εμφανίσεις. Δηλαδή πήγαινε αλλού το όλο πράγμα. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Καταγγέλει κι άλλο. Καταγγέλει κι άλλο. Λέει πως έχει κρύψει κοπέλα που την κυνηγούσε επιχειρηματία στην τουλάπα, στο καμαρίνι. Λέει πάρα πολλά πράγματα. Για να την ακούσουμε. Τον τελευταίο χρόνο στο χώρο του θεάτρου ξέσπασε όλο αυτό το κίνημα με το Me Too. Δεν ήταν όμως κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Εννοείται πως συμβαίνει. Απλά νομίζω ότι ο χώρος του τραγουδιού στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο να τα βάλεις μαζί τους. Είναι άλλη κάστα, ναι, ανθρώπων και άλλο είδος ανθρώπων η νύχτα. Δούλευα στο Απόλλων Παλάς με τον Αντώνη Τωρέμο και την Νατάση Θεοδωρίδου. Και θυμάμαι σαν τώρα που μπαίνει μέσα διευθυντής της εταιρείας και μου λέει ο Τάδε, χαίρομαι πολύ και να βγούμε για ένα φαγητό. Πρώτη φορά με όλη τη ζωή του. Λέω, να βγούμε για φαγητό, λέω, βεβαίως να συζητήσω και με τον σύντροφό μου, να πάμε με τη σύζυγο, γιατί ήταν παντρεμένος και με μια γνωστή κυρία, να κανονίσουμε. Και μου κάνει, όπως καθόμουν και μου κάνει, δεν θα κάνεις ποτέ σου καριέρα. Και φεύγει. Στο καμαρίνι έχεις έρθει ποτέ σε δύσκολη θέση? Να σου πω ένα γεγονός που έζησε ο άντρας μου, ήταν η μοναδική βραδιά που είχε έρθει να με δει. Και ήταν και μια πολύ καθοριστική βραδιά για το ότι σταμάτησα να τραγουδάω. Μπαίνει μέσα ένας από τους επιχειρηματίες στο καμαρίνι, ενώ ήταν μέσα ο σύζυγός μου. Και μου λέει, σου έφερα τα χρήματά σου. Μου γυρίζει λοιπόν ο κύριος την πλάτη, σκύβει και μου λέει να τα πάρω από την πίσω τσέπη. Καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, έγινε χαμός στο καμαρίνι και ήταν η τελευταία φορά που τραγούδησα. Μου έχει τύχει σε επιχείρηση να κρύψω κοπέλα σε ντουλάπα γιατί είχε πάει επιχειρηματίας και την έψαχνε στο καμαρίνι της και έρχεται στο καμαρίνι μου λέει σε παρακαλώ και μου την δέχτηκε συνέχεια και κρυβόταν στην ντουλάπα μου. Απίστευτα γεγονότα. Φοβερό. Και μπράβο που βρίσκει το θάρρος και τα λέει γιατί είναι τόσα πολλά που έχουν συμβεί που οι περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν. Μπράβο, είσαι Μαριάντα Πιερίδη που τα είπε. Θράσος ο άλλος, επιχειρηματίας λέει. Ναι. Γύρισε τα οπίστια και του λέει βάλε στην τσέπη των οπισθίων. Και ήταν και ο άντρας της εκεί το μεταξύ. Φαντάζεσαι, δηλαδή, θράσος. Ναι. Μιλάμε για το θράσος. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την υπόθεση με τα τρία παιδάκια που βρήκαν τραγικό θάνατο στην Πάτρα. Λοιπόν, ψάχνουν ανθρώπινο χέρι. Ψάχνουν ανθρώπινο χέρι και φαίνεται ότι ενδέχεται και να βρουν ανθρώπινο χέρι υπό την έννοια ότι εκεί συγκλίνουν οι ομάδες των ειδικών. Και λέω οι ομάδες των ειδικών στον πληθυντικό, γιατί έχουν συγκροτηθεί, Φίλιππε, τα τελευταία 24 ώρα δύο ομάδες. Η μία ομάδα είναι από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η άλλη φυσικά είναι μια εξειδικευμένη ομάδα του ανθρωποκτονιών με τους πλέον ειδικούς, οι οποίοι δουλεύουν σε δύο άξονες. Δηλαδή, η ιατροδικαστική ομάδα δουλεύει σε σχέση με τα ευρήματα και με ό,τι άλλα υλικά έχει στη διάθεσή της, ενώ ο δεύτερος άξονας είναι του ανθρωποκτονιών που δουλεύει κυρίως με τις μαρτυρίες. Αυτό που λένε τώρα οι άνθρωποι στο ανθρωποκτονιών και εξετάζουν είναι τις τελευταίες ακριβώς ώρες, για να μην σας πω την τελευταία ακριβώς ώρα, που θεωρούν ώρα κλειδί, όπου έφυγε το τελευταίο κοριτσάκι της οικογένειας, η 9χρονη μικρή Τζορτζίνα. Εκεί θεωρούν ότι κρύβεται το μυστήριο και ότι θα λυθεί το πάζλ. Ενισχυτικά έρχεται και ο κύριος Κατερινόπουλος, ο απόστρατος και πασίγνωστος αξιωματικός πρώην στρατηγός της Ελλάς, ο οποίος λέει πάλι τα ίδια, επιμένει ότι 98% είναι έγκλημα, 2% να είναι ένα πρωτοφανές ιατρικό περιστατικό. Και μάλιστα αυτή τη φορά ξεκαθαρίζει ότι δεν επιρρύπτω, λέει, τις ευθύνες στην μητέρα,
Γιατί μπορεί να πήγε να ξεκουραστεί, αλλά λέει είναι παράδοξη κανένα. Να το δούμε, τα λέει. Ναι, ναι, καλύτερα. Για να το δούμε. Το ερώτημα που μπαίνει είναι ότι χάθηκαν 3 παιδιά και αν ο θάνατός τους οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα γονιδιακό, ξεκίνησαν οι θάνατοι ανάποδα. Αντί να ξεκινήσουν από το μεγάλο παιδί, το παιδί της ηλικίας των 9 ετών, ξεκίνησε από ένα βρέφος 6 μηνών και στο τέλος, μετά από 2 χρόνια, έχασε τη ζωή του το μεγάλο παιδί. Εδώ πρέπει να δώσουν απάντηση οι επιστήμονες, πρέπει να δώσουν απάντηση οι ερευνητικές αρχές της αστυνομίας. Το δεύτερο περιστατικό που καλούνται οι αστυνομικές αρχές να δώσουν απάντηση είναι πώς αυτά τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους Σαββατοκύριακα. Δηλαδή δεν υπάρχουν άλλες μέρες της εβδομάδος. Όλο τυχαίως ήταν τα Σαββατοκύριακα. Μπορεί οι γονείς να είχαν και κάποιους ανθρώπους που δεν θέλαν το καλό τους. Και μάλιστα ήξερε το ανθρώπινο χέρι τι έκανε, για να μην αφήσει πίσω στοιχεία τέτοια που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό που είπε, δηλητηρίαση εννοεί. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να δοθεί ένα φως στα αίτια των θανάτων των 3 παιδιών. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε τελευταία καλήματα για σήμερα. Τα τελευταία καλήματα για το σαλόνι σας. Καλήματα για το σαλόνι. Μετατρέψτε το παλιό σας σαλόνι σε καινούριο. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Πάμε να φύγει η μαυρίλα. Πάμε να κάνουμε μια ανανέωση στο σπίτι μας χωρίς να μας κοστίσει πολλά χρήματα. Μόνο με 49 ευρώ. Με λιγότερο από 50 ευρώ θα έχετε ένα σετ ελαστικών καλυμάτων σαλονιού για την πολυθρόνα σας, για διθέσιο καναπέ και για τριθέσιο καναπέ. Με δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Τώρα λοιπόν 218-218-9400. Προλάβετε, είναι μια σούπερ ευκαιρία για όλους εσάς. Είναι μια μέγα ευκαιρία για να μπορέσετε πλέον να φτιάξετε το σπίτι σας όπως εσείς θέλετε, χωρίς να πληρώνετε μια περιουσία. Προστατέψτε τον καναπέ σας. Μετατρέψτε τον παλιό καναπέ σε καινούριο. Προστατέψτε τον ήδη υπάρχον καναπέ και καινούριο να είναι. Από φθορά, από το να γίνονται ζημιές, σκισίματα. Γιατί, για ποιο λόγο να κινδυνεύεται να χαλάσει τον καναπέ σας που είναι καινούριος. Είναι σε καλή κατάσταση. Ή γιατί να μην αισθάνεστε όμορφα μετατρέποντας ένα χαλασμένο, κατεστραμμένο καναπέ σε καινούριο. 218-218-9400, μόνο με 49 ευρώ τελική τιμή. Όλα μαζί και δωρεάν τα έξοδα αποστολής. Για την πολυθρόνα σας, για διθέσιο καναπέ και τριθέσιο καναπέ. Τηλεφωνήστε τώρα και κάτι το δικό σας μόνο με 49 ευρώ. Μένουμε εδώ. Ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή μας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Η Παναγιά μαζί μας. Ζήτω η Ελλάδα μας, ζήτω η Ορθοδοξία μας. Ο Θεός μαζί μας, ο Θεός μαζί σας. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη. Ελλάδα γεια σου με πολλές αλήθειες και σήμερα. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα.